κεφάλαια του Ματθαίου δηλαδή και του Μάρκου. Αλλά ο Λουκάς παρουσιάζει και μερικά πράγματα τα οποία δεν αναφέρει ο Ματθαίος και ο Μάρκος και συνεπώς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Ζώγα, έχετε το λόγο. Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Πρωτού προχωρήσουμε στην ερμηνεία του 21ου κεφαλαίου του Λουκά και πάλι θα ήθελα να υπενθυμίσω τα γνωστά τηλέφωνα, τουλάχιστον για αυτούς που δεν τα γνωρίζουν, το 90-72-902 έως και 905, επαναλαμβάνω, 90-72-902 έως και 905, συγγνώμη, 92-70-902 έως 905, επαναλαμβάνω, 92-70-902 έως 905. Μετά τη λήξη εκπομπής, όπως ξέρετε, δεχόμαστε τηλεφωνήματα, τελειώνουμε γύρω στις 1 παρα 5, μέχρι τις 1:20-1:25 θα είμαστε εδώ. Επίσης, γνωρίζω ότι και σήμερα θα γίνει ομιλία στην αίθουσα της αδελφού του Σταυρός, ώρα 7 μετά μεσημβρία. 7 ακριβώς θα αρχίσει το κύριο μου, ναι. Όχι 7 και 4. Και ο μελετής θα είναι ο κύριος 7 ακριβώς. Και οι χριστιανοί οφείλουν να ειδοποιούν και άλλους χριστιανούς να πλησιάζουν το κήρυγμα, τον Ορθόδοξο Λόγο, διότι πρέπει να ομολογήσουμε, κύριε Ζώγα, ότι έχει πληθυνθεί η γνώση στην εποχή μας, αλλά στα ζητήματα της πίστεως και της πνευματικής ζωής πάρα πολλοί χριστιανοί Ορθόδοξοι έχουν πνευματικά μεσάνυχτα. Είναι ανάγκη να ο Λόγος του Θεού να ακουστεί στην εποχή μας πλουσίως όπως απαιτεί ο Απόστολος Παύλος, διότι είναι ακατήχητοι οι περισσότεροι χριστιανοί, αρκούνται στο να πηγαίνουν στον Ιερό Ναό, να σπάζονται την εικόνα, να καθίσουν τέλος πάντων μια ώρα όρθιοι εκεί και να παρακολουθήσουν μέρος της Θείας Λειτουργίας, γιατί η Θεία Λειτουργία, επειδή είναι γραμμένη στην αρχαία γλώσσα, δεν είναι καταληπτή από όλους και σε όλο το ολόκληρη, και στο τέλος να φιλήσουν το χέρι του παπά και να πάρουν το αντίδρο και νομίζουν ότι εξόφλησαν έτσι το θρησκευτικό τους καθήκον. Όχι, το κήρυγμα, ο Λόγος του Θεού, ο ζωντανός και απερίτμητος Λόγος του Θεού, αυτός δημιουργεί τους συνειδητούς χριστιανούς και αληθινούς λάτρες του Θεού. Γι' αυτό ο χριστιανός πρέπει να επιδιώκει να ακούει το κήρυγμα, ορθόδοξο κήρυγμα. Έχει γεμίσει ο τόπος από αιρετικά κηρύγματα, μακριά από τα αιρετικά κηρύγματα, ορθόδοξο κήρυγμα, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε πάλι την πατρίδα μας όπως ήταν παλαιότερα. Κύριε Σεντρόπουλε, σωστά είπατε, μακριά από αιρετικά κηρύγματα, γιατί το σπουδαιότερο όπλο που έχουν επικυλώνει με αιρετική στον τόπο μας είναι η άγνοια, η αγιογραφική άγνοια του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού λαού. Αυτή την άγνοια την αξιοποιούν αυτοί για να συλλάβουν ψυχές στα δίκτυα της αιρέσεως τους. Δυστυχώς και έχουν συλλάβει πολλές ψυχές, και το υπερικοπή, το κεφάλαιο που θα εξηγήσουμε, το εσχατολογικό, προφητεύει την εξάπλωση της πλάνης στον κόσμο και ότι πολλοί άνθρωποι θα πλανηθούν, και όντως πολλοί πλανώνται σύμφωνα με τις προφητείες. Επειδή όμως έχουμε χάσει χρόνο, δεν είναι τώρα, γενικά στην ερμηνεία των εσχατολογικών προφητείων, ας προχωρήσουμε, κύριε Σεντρόπουλε. Θα καλπάσουμε τώρα. Διαβάστε παρακαλώ. Να διαβάσω, αγαπητοί τηλεθεατέ, το 21ο κεφάλαιο του Λουκά, εσχατολογικό. Το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, στη δημοτική της εποχής του Χριστού και των Αποστόλων, και αν κανείς προσέχει, από μία ανάγνωση μπορεί να καταλάβει τα μισά περίπου νοήματα. Διαβάζω. Αρχίζομαι από τον 5ο στίχο του 21ου κεφαλαίου του Λουκά. «Και τίνων λεγόντων περί του ιερού, ότι λήθης καλής και αναθέμαση και κόσμητε, είπε, ταύτα αθεωρείτε, ελεύσονται ημέρε ενές ου καφετίσετε λήθος επί λήθων, ως ου μη καταληθεί. Επιρώτησαν δε αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, πότε ουν ταύτα έστε και τι το σημείον όταν μέλη ταύτα γίνεστε, ουδε είπε,
βλέπετε μη πλανηθείτε. Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονοματί μου λέγοντας ότι εγώ είμαι και ο καιρός ήγγηκε. Μήον πορευθείτε ο πίσω αυτών. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίας, μη πτωηθείτε. Δίγαρ ταύτα γενέστε πρώτον, αλλού κευθέως το τέλος. Τότε έλεγεν αυτής, εγερθήσετε έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, σεισμείτε μεγάλη κατά τόπος και λοιμοί έσονται, φόβη τράτε και σημεία από ουρανού μεγάλα έστε. Πρόδε τούτων πάντων επιβαλούσιν εφημάς τας χείρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες οι συναγωγάς και φυλακάς αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας ένεκεν το ονοματός μου. Αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον. Θέστε ούν εις τας καρδίας ημών μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γάρ δώσω ημίν στόμα και σοφίαν ή ούδι νήσονται αντιπίνου δε αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και συγγενών και φίλων και αδελφών και θανατώσου συνεξιμών και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Και θρίξε εκ της κεφαλής ημών ούμοι απόλυτε, εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Μέχρι εκεί κύριε Ζιώγα σήμερα. Δεν θα τελειώσουμε ολόκληρο το κεφάλαιο σήμερα. Αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε και στην ερμηνεία, ναι, και άλλων στίχων. Ναι, αλλά νομίζω ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί η ερμηνεία ολοκλήρου του διαβάσω εσχατολογικού αυτού. Κύριε Στρόπουλε, ας μην διαβάσω για να μην χάνουμε. Να μην διαβάσουμε χρόνο. Μετάφραση, εντάξει. Λέει εδώ στον στίχο 5 ο κύριος. Να κάνουμε μόνο μια απλή μετάφραση στους στίχους που θα σχολιάζουμε. Και ενώ μερικοί μιλούσαν για το ιερό, ότι είναι στολισμένο με εκλεκτά λιθάρια και με αφιερώματα, ο Χριστός είπε αυτά που βλέπετε θα έρθουν οι μέρες που δεν θα μείνει λιθάρι πάνω στο λιθάρι αλλά θα γκρεμιστεί. Μέχρι εκεί. Κύριε Σωτρόπουλε, όταν λέει εδώ μέσα το κείμενο ιερό, ταυτίζεται το ιερό με το ναό? Όχι, δεν ταυτίζεται. Άλλο ο έννοια έχει λέξεις ναός και άλλη έννοια έχει λέξεις ιερών. Η λέξη ιερών έχει ευρύτερη έννοια από τη λέξη ναό. Το ιερό περιλαμβάνει το ναό και τον περίβολο του λαού. Μάλιστα. Το χώρο γύρω από το ναό στον οποίο υπήρχαν αυλές και για το λαό του Θεού, για τους εθνικούς, και υπήρχαν και άλλα κτίρια. Ήταν τεράστιο το οικοδομικό συγκρότημα του ναού και του πέριξ χώρου και οι μαθητές απλοϊκοί άνθρωποι θαύμαζαν τα τεράστια αυτά και καλή μάρμαρα οικοδομήματα και είπαν στον κύριο, κύριε διδάσκαλε, κοίταξε τι μεγάλες οικοδομές, τι εκλεκτά λιθάρια υπάρχουν εδώ, τι αναθήματα, αφιερώματα. Και ο Χριστός τους είπε, θα βλέπετε όλα αυτά. Θα έρθουν οι μέρες που δεν θα μείνει λίθος επί λίθου. Λιθάρι πάρω στο λιθάρι, αλλά θα γκρεμιστούν αυτά τα πράγματα. Και είναι γεγονός πλέον ιστορικά αδιαμφισβήτητο, κύριε Σωτρόπουλε, ότι το 70 μετά Χριστόν, ο στρατηγός Τίτος, ο μετέπειτα αυτοκράτορας, γιος του Βεσπασιανού, όταν κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, ο ναός πυρπολήθηκε, παρά την αντίθετη διαταγή που είχε δώσει. Ακριβώς. Και αφού πυρπολήθηκε στη συνέχεια, βάλανε άλογα με τα οποία άρρωστα και όργωσαν τον τόπο. Και όταν μάλιστα έγινε. Και έτσι εκπληρώθηκε κατά γράμμα η προφητεία. Δεν θα μείνει λίθος επί λίθου. Όργωσαν τον τόπο. Και στην εποχή του Ιουλιανού του Παραβάτου, υπάρχουν ιστορικές μαρτύρες και από πατέρες εκκλησίες και από θύρανθεν συγγραφείς, και από ιστορικούς, κοσμικούς ιστορικούς. Μάλιστα. Έδωσε άδειες στους Ιουδαίους ο Ιουλιανός ο Παραβάτης να ανοικοδομηθεί ο ναός. Και το μόνο που πέτυχαν, όπως αναφέρουν τα κείμενα, είναι
Και αυτά τα λιθάρια από τα θεμέλια που είχαν μείνει από τον Βεσπασιανό, να τα ξεθεμελιώσουν και να μην τίποτα απολύτως. Έβγαιναν φλόγες, λένε οι ιστορικοί. Και εσύ του Υγή. Κοσμική ιστορική, ε. Καπνός, φλόγες και εσύ του Υγή. Τα λέει ο Ρωσοσόστομος και άλλοι χριστιανοί συγγραφείς, αλλά τα λένε και οι κοσμικοί ιστορικοί, μη χριστιανοί, έβγαιναν φλόγες από τα θεμέλια και εμπόδιζαν τους εργάτες για να κάνουν το έργο, να νοικοδομήσουν τον ναό. Κύριε Στρόπουλε, εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία. Και εκπληρώθηκε. Πρέπει όμως να πούμε, κύριε Ζώγα, ότι σύμφωνα με την προφητεία του Αποστόλου Παύλου στο δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας Θεσσαλονικής Επιστολής, ο Αντίχριστος θα ενθρονιστεί στο ναό του Θεού. Αυτό νομίζω έχει την έννοια ότι θα επιτρέψει τώρα ο Θεός, όταν πρόκειται να έρθει ο Αντίχριστος, θα επιτρέψει στους Ιουδαίους να ανοικοδομήσουν το ναό εκεί που είναι σήμερα το τέμενο στο Ομάρ. Θανατινάξουν, φαίνεται, το τέμενο στο Ομάρ στον αέρα, και θα κτίσουν το λαό και εκεί θα ενθρονιστεί ο Αντίχριστος. Την εποχή του Ιουλιανού δεν ήταν ο καιρός να γίνει αυτό, γι' αυτό έβγαιναν φλόγες και εμπόδιζαν την ανοικοδόμηση του ναού. Αυτό δεν είναι παραμύθι, αγαπητοί τηλεθεατές. Επαναλαμβάνω και τονίζω ότι το αναφέρουν όχι μόνο χριστιανοί συγγραφείς, όπως ο Μέγας Χρυσόστομος, που είναι ο σοβαρότερος και μεγαλύτερος πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας, οικουμενικός διδάσκαλος, το αναφέρουν και κοσμική ιστορική, μη χριστιανή ιστορική, είναι ιστορικό γεγονός. Κύριε Σωτρόπουλε, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη ότι πρώτης εμφανίσεως του Αντιχρίστου βασική προϋπόθεση είναι η κατεδάφιση του τεμένου στο Ομάρ, που είναι στο χώρο που ήταν ο ναός του Σολομόντος, και η ανοικοδόμηση. Είναι επιμέρους του ναού του Σολομόντος. Έστω ενός, ένα μέρος. Και η ανοικοδόμηση του ναού του Σολομόντος. Ναι. Οπότε δεν είμαστε τόσο κοντά όσο μερικοί φαντάζονται ότι στην έλευση του Αντιχρίστου. Πάνω χάρη ο κύριος Φέγκος, ο αιρεσιάρχης της μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες των Πεντηκοστιανών, είπε ότι το 1982... Αυτό που μιλάει από το ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμός. Ότι γεννήθηκε ο Αντίχριστος, υπάρχει κασέτα, ότι το 82 ήταν 30 ετών, δηλαδή τώρα είναι 44, και ότι είναι Έλληνας στην καταγωγή. Αυτά είναι ανεύθυνα πράγματα. Ο Αντίχριστος δεν θα είναι Έλληνας στην καταγωγή, θα είναι Εβραίος. Υπάρχει κασέτα. Διότι οι Εβραίοι... Υπάρχει κασέτα, ε? Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ανόητα. Αλλού θέλω να καταλήξω. Οπότε δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να εμφανιστεί τώρα σε λίγα, έστω 5-10 χρόνια που λέμε, ο Αντίχριστος και να κυβερνήσει αυτά τα 3,5 χρόνια που λέει η Γραφή. Πρώτα θα γίνει, είπαμε, ο ναός του Σολομόντος. Ο Αντίχριστος δεν μπορεί να είναι Έλληνας, διότι οι Εβραίοι περιμένουν τον Αντίχριστο ως Χριστό, ως Μεσσία. Και δεν μπορεί να αναγνωρίσουν οι Εβραίοι Μεσσία που να μην είναι Εβραίος, διότι οι προφητείες λέγουν ότι ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους Εβραίους. Βέβαια, για μας ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά για αυτούς που δεν παραδέχτηκαν τον Ιησού Χριστό, ισχύει το άλλο, ότι περιμένουν δηλαδή ένα άλλο πρόσωπο από τους Εβραίους που θα ανακηρύξουν αυτή η Μεσσία. Έτσι, ας μην ταράσει η καρδιά πολλών χριστιανών Ορθοδόξων όταν βλέπουν το 666 μέσω του γραμματού συστήματος που είναι στα προϊόντα και στις κάρτες. Όχι μόνο δεν πρέπει να ταράσετε η καρδιά των χριστιανών όταν βλέπουν το 666, αλλά να αισθάνονται και μία ικανοποίηση ως πιστοί άνθρωποι ότι επαλήθευσε η προφητεία της Γραφής για το 666. Γιατί ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη έγραψε για το 666 ότι θα είναι το νούμερο του Αντιχρίστου που θα εμφανιστεί, και ήδη εμφανίστηκε στις ημέρες μας και κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Έτσι, αυτό μας ενισχύει στην πίστη και έχουμε όλη τη δύναμη να υπομείνουμε και τυχόν βασανιστεί. Ένας λόγος, αγαπητοί τηλεθεατές, που γράφτηκαν οι προφητείες είναι αυτός, όταν εκπληρώνονται οι προφητείες, να ενισχύονται οι άνθρωποι στην πίστη. Οι άπιστοι να πιστεύουν και οι πιστοί να γίνονται πιστότεροι. Κύριε Σωτρόπου, να κάνουμε και μία άλλη παρατήρηση. Αυτό που έπαθαν οι Εβραίοι εδώ και 2.000 χρόνια, να καταστραφεί ο ναός, μας υπενθυμίζει και μια δική μας συμφορά. Την βεβήλωση του ιεροτέρου ναού της χριστιανοσύνης, της Ορθοδοξίας, του ναού της Θεού Σοφίας, μάλιστα, που μέχρι σήμερα, επί αιώνες μάλλον, βεβηλώθηκε και μετετράπησε τζαμί, που λέμε τουρκικά, σε τέμενος, από τον Αντίχριστο Αγαρινό,
και τώρα βέβαια είναι μουσείο, αλλά και πάλι κάπου κάπου διαβάζουμε ότι γίνεται θέλω προσπάθεια. Θέλω να το κάνουν πάλι τζαμί. Μάλιστα. Δηλαδή ο Θεός επέτρεψε και στο χώρο της εκκλησίας της χάριτός του, του Νέου Ισραήλ, να υποστούμε μια τέτοια ταπείνωση και μια τέτοια βεβήλωση. Όταν ο λαός και οι άρχοντες δεν σέβονται το Θεό, τότε ο Θεός δεν φίδεται ούτε του ναού του. Δεν φίδεται ούτε του ναού του. Μάλιστα. Ας συνεχίσουμε, κύριε Στρόπουλε, στο στίχο 7. Επιρώτησαν δε αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, πότε ουν ταύτα έστει και τι το σημείο όταν μέλη ταύτα γίνεστε. Οι μαθηταί όταν άκουσαν από τον Χριστό ότι θα καταστραφεί ο ναός, σκέφτηκαν ότι με την καταστροφή του λαού θα επέλθει το τέλος του κόσμου. Έτσι νόμιζαν οι απλοϊκοί αυτοί άνθρωποι. Ταύτιζαν καταστροφή του ναού και στην τέλεια του. Ακόμη δεν είχαν αποβεί θεόπνευση, δεν είχε έχει το πνεύμα της Πεντηκοστής. Τον ρώτησαν λοιπόν λέγοντας, διδάσκαλε, πότε θα γίνουν αυτά, πότε θα γίνει μεγάλη αυτή η καταστροφή που δεν θα μείνει λίθος επί λίθου, και τι το σημείο όταν μέλη ταύτα γίνεστε, και ποιο είναι το σημείο όταν πρόκειται να γίνουν αυτά που για αυτούς σήμαιναν δευτέρα παρουσία, τέλος του κόσμου. Μάλιστα. Δύο ερωτήματα συνεπώς έκαμπαν οι μαθητές, ένα για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και ένα για τη συντέλεια του κόσμου, για το τέλος του κόσμου. Νόμιζαν δε ότι αυτά τα δύο γεγονότα είναι μαζί. Και ο Χριστός απήντησε και στα δύο ερωτήματα, σύμφωνα με τον τρόπο που υπευλήθησαν τα ερωτήματα, έδωκε και ο Χριστός την απάντηση και έτσι συμπλέκονται μέσα στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο 13ο του Λουκά και στο παρόν κεφάλαιο του 21ου του το 13ο του Μάρκου ή το παρόν κεφάλαιο του Λουκά, συμπλέκονται αυτά τα δύο, η καταστροφή της Ιερουσαλήμ με το τέλος του κόσμου. Η δε καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι σύμβολο του τέλους του κόσμου, συμβολίζει το τέλος του κόσμου, μια εικόνα του τέλους του κόσμου. Ο δε είπε, βλέπετε μη πλανηθείτε, προσέχετε να μη πλανηθείτε, να μην πέσετε σε πλάνες, διότι πολλοί θα έλθουν επί το ονοματί μου. Κύριε Στρόπουλε, όταν λέει θα έρθουν επί το ονοματί μου, τι εννοεί? Και εδώ η λέξη σόλωμα σημαίνει ιδιώτης. Θα έρθουν με την ιδιότητά μου, θα έρθουν διεκδικώντας την ιδιότητά μου ως Μεσσίου. Θα παρουσιαστεί ο καθένας από αυτούς τους απατεώνας ως Μεσσίας. Μεσσία στα εβραϊκά, Χριστός στα ελληνικά. Και όχι, θα λέει, δηλαδή ως εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι. Όχι, όχι. Λοιπόν, κάθε ένας από αυτούς τους απατεώνες θα παρουσιαστεί ως Μεσσίας και θα λέει «Εγώ είμαι, εγώ είμαι ο Μεσσίας». Θα λένε και μια άλλη φράση. «Ο καιρός ίγγηκε για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και να τον αποσπάσουν ο πίσω αυτό, να τον κάνουν οπαδό, να τον κάνουν οπαδό του, τον κόσμο». Θα λένε «Ο καιρός έφτασε, έφτασε, έφτασε η καταστροφή, έφτασε η καταστροφή. Ακούστε μας, ακούστε αυτά που σας λέμε για να σωθείτε». Ο καιρός σύγκηκε. Η καταστροφή έφτασε. Αυτά που λένε σήμερα οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Έρχεται επί και το Αρμαγεδόνος. Επί και το Αρμαγεδόν, επί και το Αρμαγεδόν κοντά σε εμάς για να σωθείτε. Ή η Πεντηκοστιανή, όπου να είναι, γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας. Και η Πεντηκοστιανή. Είναι αυτό το. Είναι χαρακτηριστικό των αιρετικών να επισημαίνουν συνεχώς το τέλος και να λένε να, έφτασε, έφτασε, έφτασε το τέλος. Πλάτε κοντά μας για να σωθείτε. Πολλοί από τους αιρετικούς ορίζουν χρόνους και καιρούς με συγκεκριμένες ημερομηνίες, συγκεκριμένα έτη, κύριε Στρόπουλε. Σε αυτό έχουν το προβάδισμα οι χιλιαστές. Αυτοί έχουν ορίσει πολλές φορές τον Αρμαγεδόνα, την Ανάσταση των Νεκρών, τον σχηματισμό επίγειας κυβερνήσεως, και έχουν διαψευστεί και γελιοποιηθεί τόσες φορές και δεν έχουν μετανοήσει, γιατί η μετάνοια δεν είναι εύκολο πράγμα. Για να μετανοήσει κανείς πρέπει να βάλει κάτω τον εγωισμό του, να τον συντρίψει τον εγωισμό του, και ο εγωισμός είναι το μεγαλύτερο θηρίο, δεν συντρίβεται εύκολα. Ναι, να υπενθυμίσουμε, κύριε Στρόπουλε, ότι όταν ερμηνεύουμε το παράλληλο εδάφιο του Ματθαίου, παρουσιάσαμε και από το χώρο του Ιουδαϊσμού ονόματα ψευδομεσσιών που ενεφανίσαν, ψευδοχρίστων που ενεφανίσαν από την εποχή του Κυρίου και μετά μέχρι σήμερα, και από το χώρο των άλλων εθνών. Μάλιστα, σήμερα μας έχουμε τον Νότιο Κορεάτη, τον Μουν,
ο οποίος παρουσιάζεται ως Μεσσίας. Δεν είναι μόνο μου, είναι πώς και άλλοι. Κύριο, λέω παράδειγμα. Ναι, αυτό. Παράδειγμα. Ο ναι. Κύριος Δευτέρας Παρουσίας λέει. Πολλοί στις ημέρες μας, πολλοί απατεώνες αγαπητοί τηλεθεατές παρουσιάζονται και ο καθένας λέει εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο Χριστός. Ναι. Μάλιστα. Έχει γεμίσει ο τόπος από ψευδοχρίστος, ψευδομεσσίες, απατεώνες διεθνούς ολκής. Λέει, μην υπάγεται λοιπόν ο πίσω αυτών. Και υπάρχουν πολλοί ανόητοι που τους ακολουθούν δυστυχώς. Πλανεμένοι. Οι άνθρωποι έχουν μεταφυσικές ανησυχίες, δεν κάθισαν έτσι να λύσουν ομαλά, θα έλεγα, το μεταφυσικό πρόβλημα. Έτρεχουν και τρέχουν σε θουλές πηγές για να βρουν την αλήθεια. Μόλις παρουσιάζεται ένας απατεώνας, ένα όργανο του Σατανά και κάνει και μερικά εντυπωσιακά σατανικά θαύματα, συναρπάζονται και τρέχουν από κοντά του και λένε εδώ είναι ο Χριστός, εδώ είναι η αλήθεια, εδώ είναι η σωτηρία. Γι' αυτό ο Χριστός προτού απαντήσει στα ερωτήματα των μαθητών, πότε θα γίνουν αυτά, ποιο θα είναι το σημείο του τέλους του κόσμου, προτού απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, επέστησε την προσοχή του στο θέμα της πίστης και είπε προσέχετε μη πλανηθείτε. Θα παρουσιαστούν πολλοί απατεώνες να σας πλανήσουν. Θα γίνει ένα σύντομο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, την ερμηνεία του 21ου εσχατολογικού κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Λουκά. Ο Χριστός επέστησε την προσοχή των πιστών επί της εμφανίσεως πλάνων, απατεώνων ανθρώπων, ψευδομεσσιών, ψευδοχρίστων και είπε μη πλανηθείτε και μη τους ακολουθήσετε. Σήμερα δυστυχώς πολλοί, πάρα πολλοί ακολουθούν απατεώνες, ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδασκάλους, πεντηκοστιανούς, ευαγγελικούς, ιεχωβίτες, απατεώνες των ανατολικών θρησκειών. Αυτό είναι το σοβαρότερο κακό που υπάρχει στο θρησκευτικό χώρο. Χειρότερο από την αμαρτία είναι η πλάνη, η αίρεσης, η απιστία, η αθεία. Ή αν θέλει κανείς να σωθεί, πρέπει να εγκαταλείψει αυτές τις πλάνες και τις πλανεμένες κινήσεις, αιρετικές ή άλλες θρησκείες, και να επανέλθει στην αλήθεια, στην πίστη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, μια πίστη που είναι σταθερή επί 20 αιώνες. Ενώ οι διδασκαλίες των ερετικών είναι καινούργια πράγματα, καινοτομίες, νεοτερισμοί, και μόνον διότι δεν υπήρχαν στην αρχαία, στους πρώτους αιώνας, αποδεικνύεται από αυτό ότι είναι αιρέσεις, πλάνες που οδηγούν στην απώλεια. Συνεχίζουμε. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίες, μη πτωηθείτε. Όταν ακούσετε πολέμους, λέει, και ακαταστασίες. Τι εννοεί ακαταστασίες, κύριε? Ακαταστασίες είναι οι ταραχές, κοινωνικές, πολιτικές, τάσεις, επαναστάσεις, εξεγέρσεις. Όταν ακούσετε λοιπόν πολέμους και ταραχές, μη πτωηθείτε, μη φοβηθείτε, μη τρομοκρατηθείτε, μη πάθετε πανικό. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει της γης σιωμένης όλη η γη να σύεται, η καρδιά του πιστού παραμένει άσυστη. Δίγαρ ταύτα γενέστε πρώτον, αλλού κευθέως το τέλος. Πρόκειται, το δι σημαίνει πρόκειται. Πρόκειται βεβαίως να γίνουν αυτά, οι πόλεμοι, οι ταραχές, αλλά δεν είναι αμέσως το τέλος όπως λέγουν οι απατεώνες. Κύριε Σαντρόπουλο, όταν λέει τέλος, τέλος τι εννοεί? Εννοεί το τέλος για το οποίο μίλησαν οι Απόστολοι. Ρώτησαν ποιο θα είναι το σημείο του όταν θα γίνουν αυτά, όταν θα επέλθει το τέλος του κόσμου. Τι συντέλεια του κόσμου, δηλαδή, το τέλος του κόσμου. Τέλος πονηρού συστήματος πραγμάτων που αυτά λένε. Αυτά τα λένε οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτά είναι τελείως παράξενα πράγματα που λένε. Λοιπόν, το τέλος εννοεί το τέλος του κόσμου, η συντέλεια του κόσμου. Όπως, συντέλεια αυτό θα πει τέλος. Συντέλεια του κόσμου, λέει η Γραφή. Συντέλεια θα πει τέλος. Δεν είναι αμέσως το τέλος. Τότε έλεγε αυτής, επίσης τους έλεγε, εγερθήσετε έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν. Θα ξεσηκωθεί έθνος εναντίον έθνος, βασίλειο εναντίον βασιλείου, κράτος εναντίον κράτος. Εννοεί εδώ τους τοπικούς και μεγάλους πολέμους, ναι, τους παγκοσμίους πολέμους. Ο αιώνας μας
δοκίμασε δύο παγκοσμίους πολέμους και δεν αποκλείται να δοκιμάσει κανένα τρίτο. Δεν ξέρουμε αν είναι μέσα στον παρόντα αιώνα, αλλά η Γραφή ομιλεί σίγουρα και για τρίτον, κύριε Στρούπλε. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα είναι η γενική καταστροφή του κόσμου. Μετά από αυτόν θα μείνουν λίγοι άνθρωποι, προφητεύονται τα πυρηνικά όπλα τα οποία έχουν παγκόσμια καταστροφική δύναμη. Σεισμείται μεγάλη κατά τόπος και λοιμοί και λοιμοί έσονται. Σεισμοί μεγάλοι θα συμβαίνουν κατά τόπος, τώρα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο πιο πέρα, σε διαφόρους τόπους, και λοιμοί με γιώτα, που σημαίνει πίνες, και λοιμοί με όμικρον γιώτα, που σημαίνει επιδημίες, μολυσματικές, μεταδοτικές ασθένειες, όπως είναι το AIDS. Μάλιστα. Φόβοι τράτε και σημεία από ουρανού μεγάλα έστε. Θα εμφανιστούν, λέει, φαινόμενα από τον ουρανό που θα προκαλούν φόβο και τρόμο, κύριε Στρούπλε, και μεγάλα σημεία από τον ουρανό. Εδώ, κύριε Ζιώγα, πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Είναι... Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι αυτή τη φράση δεν την αναφέρει ούτε ο Ματθαίος ούτε ο Μάρκος. Είπαμε, έχει μερικά στοιχεία. Μάλιστα. Ο Λουκάς, που δεν τα έχουν οι άλλοι δύο ευαγγελιστές, και γι' αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο όταν ενδιαφέρον. Όταν λέει σημεία στον ουρανό που θα προκαλούν φόβο, το κεφάλαιο αυτό. Εννοεί φυσικά φαινόμενα ή επιστημονικά επιπτεύγματα? Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αν εννοεί φυσικά φαινόμενα, όπως είναι μετεωρίτες, διάτοντες, αστέρες, αργό. Εννοεί πειράβλος, αεροπλάνα όμως. Αλλά εγώ νομίζω, ή μπορεί και σατανικά ακόμη σημεία να παρουσιαστούν από τον ουρανό, αλλά εγώ νομίζω, κλείνω περισσότερο προς την ιδέα ότι θα συμβούν σημεία με τα σύγχρονα μέσα, καταπληκτικά μέσα της τεχνοκρατίας, όπως είναι πύραυλοι, όπως είναι τα αεροπλάνα, όπως είναι οι δορυφόροι, θα εμφανιστούν τέτοια σημεία των επιστημονικών εφευρέσεων που θα χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς, για στρατιωτικούς, πολεμικούς σκοπούς, και θα προκαλούν φόβο και τρόμο. Θα πετάει πάνω ένα αεροπλάνο που θα είναι τύπου, και σήμερα έχουμε φοβερά αεροπλάνα, και μόνο με το θόρυβο που κάνουν δημιουργούν πανικό. Στο μέλλον μπορεί να βρεθούν έτσι φοβερότερα όπλα, αεροπλάνα, πύραυλοι, και θα προκαλούν φόβο και τρόμο στον κόσμο. Πόσο δεν ξέρω ακριβώς. Κύριε Στρούπλε, μπορεί να είναι και φυσικά φαινόμενα από τον ουρανό και πολεμικά φαινόμενα με τα σύγχρονα καταπληκτικά μέσα της τεχνοκρατίας. Πόσο αληθινός προφήτης αποδεικνύεται ο Άγιος Κοσμάς Σωτηρός ως προς το σημείο αυτό που δεν μίλησε, ας πούμε, αόριστα, αλλά τι είπε? Θα δείτε ανθρώπους να πετούν στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Και θα φωνάζετε τότε εσείς οι ζωντανοί στους πεθαμένους, βγείτε εσείς οι πεθαμένοι για να μπούμε εμείς μέσα. Ο Άγιος Κοσμάς. Δηλαδή η προφητεία του είναι εκπληκτικότατη. Καταπληκτική όντως. Είναι μία από τις προφητείες του. Θα πετούν, λέει, άνθρωποι σαν μαυροπούλια στον αέρα και θα ρίχνουν φωτιές στη γη και θα τρομοκρατείται ο κόσμος. Δεν είναι τα αεροπλάνα και οι βομβαρδισμοί? Δεν είναι ολοφάνερη αυτή η προφητεία? Είπε μαύρα πουλιά για να δείξει το άσχημο, το κακό. Ακριβώς. Εδώ τους σκορπάνε το πένθος, την καταστροφή και το πένθος. Και τον θάνατο. Μάλιστα. Χαροπούλια θα λέγαμε. Λοιπόν, και μόνο, αγαπητοί τηλεθεατέ, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ως προφήτης είναι αρκετός και υπεραρκετός για να αποδείξει σε όλους τους απίστους και τους αθέους που ειρωνεύονται την πίστη μας από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις και δια του τύπου, είναι, λέγω, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και μόνον αρκετός και υπεραρκετός για να αποδείξει ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και η Ορθοδοξία είναι η αληθινή πίστη και όχι παραμύθι των παπάδων που λένε οι άπιστοι και οι άθεοι. Ας αφήσουν την επιπολαιότητα και την προκατάληψη και τη φαυλότητα οι άπιστοι και οι άθεοι και ας εγκύψουν να μελετήσουν Κοσμά Αιτωλό, προφητείες Κοσμά του Αιτωλού, που έφτασε μέχρι το σημείο να προφητεύει και τις καταπληκτικές επιστημονικές εφευρέσεις του αιώνος μας, για να καταλάβουν ότι όντως η θρησκεία μας είναι αληθινή και να μετανοήσουν για να σωθούν. Διότι χωρίς μετάνοια δεν σωζόμεθα. Κύριε Στρούπλε, χωρίς πίστη και μετάνοια. Ας μας δείξουν οι παπικοί έναν προφήτη σαν τον Άγιο Κοσμά. Δεν έχω να δείξω. Συγγνώμη, για να ολοκληρώσουν. Ή
οι πεντηκοστιανοί στις μέρες μας, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν το Άγιο Πνεύμα, ας μας δείξουν προφητείες σαν το Αγίου Κοσμά, γιατί οι προφητείες σύμφωνα με τη Γραφή είναι χάρισμα ανώτερο από τη γλωσσολαλία. Εάν και εφόσον η γλωσσολαλία προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, εννοείται βέβαια, γίνεται αυτή η σύγκριση. Γιατί βλέπω πολλές φορές να προβάλλεται ο Νοστράδαμος, ακόμη και σε ελληνικά περιοδικά εφημερίδες, και να προβάλλονται κάποιες εντός εισαγωγικών εκμένων προφητείες. Είναι η ξενομανία. Έχουμε Κοσμά Ετωλό, δεν τον φτάνει κανείς και μας μιλάνε για Νοστράδαμο. Διάβασα αυτά που παρουσιάζονται ως προφητείες του Νοστράδαμο, δεν με πείθουν. Και ρίχθηκε η υποψία ότι έχουν έτσι αλλαγή οι στροφές που έγραψε, έχουν υποστεί αλλιώσεις οι στροφές που έγραψε ο Νοστράδαμος ως προφητείες για να προσαρμόζονται προς τα γεγονότα εκ των υστέρων. Ενώ το Κοσμά του Ετωλού είναι με μαρτυρημένες, αποδεδειγμένες εκ των προτέρων προφητείες και επαληθεύονται επί των ημερών μας. Και είναι σαφέστατες, ξεκάθαρες. Και είναι με χαριτωμένο τρόπο φτιαγμένες. Να, για την τηλεόραση, τώρα μιλάω από τηλεόραση. Πόσο όμορφα μίλησε ο Κοσμάς. Θα έρθει, λέει, καιρός που θα βγει ένα καταραμένο κουτί, ένα μαγικό κουτί, είπε, που θα ξετρελάνει τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό το κουτί που ασκεί τόση έλξη και μαγεία πάνω στις ψυχές? Είναι το κουτί της τηλεοράσεως. Ακόμη πιο χαρακτηριστική έτσι προφητεία. Θα έρθει καιρός που ο καταραμένος διάβολος θα μπει στα σπίτια και τα κερατά του, οι κεραίες θα είναι στα κεραμίδια, στις στέγες. Χαρακτηριστικότατη προφητεία. Κεραία και κέρατο είναι από το κεράο. Ακριβώς. Για την τηλεόραση το προφητεύει και η Γραφή, αλλά θα πούμε πολλά για αυτό το θέμα όταν φτάσουμε στο σημείο της Αποκάλυψης. Στην Αποκάλυψη. Προφητεύεται στην Αποκάλυψη. Ας προχωρήσουμε όμως, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Για τους σεισμούς, θέλω να κάνω μια παρατήρηση, την έχουμε κάνει κι άλλοτε, αγαπητοί τηλεθεατέ. Οι σεισμολόγοι βεβαιώνουν ότι στην εποχή μας, στον αιώνα μας, γίνονται περισσότεροι σεισμοί από προηγουμένους αιώνες. Πυκνώνονται οι σεισμοί, αυτό σημαίνει ότι πλησιάζομαι προς το τέλος του κόσμου, ζούμε σε σκατολογικούς καιρούς, αλλά δεν μπορούμε να πούμε αυτό που λένε οι ψευδομάρτυρες, οι Ιεχωβά ή άλλοι πλανεμένοι, ότι σόν και καλά σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο γίνεται το τέλος του κόσμου. Όχι. Ξέρουμε ότι είμαστε εγγύς. Το εγγύς αυτό είναι μια ελαστική έννοια. Μπορεί να είναι 50 χρόνια, μπορεί να είναι 100, 200, 500 και 500 χρόνια να απέχει από εμάς δευτέρα παρουσία. Εγγύς είναι, κοντά είναι. Και χίλια έτη ενώπιον Κυρίου σήμερα μία, λέει η Αγία Γραφή. Μάλιστα. Πρόδε τούτων πάντων επιβαλούσιν εφημάς τα σχήρας αυτών. Θα ξαπλώσουν οι εχθροί τα χέρια τους επάνω σας να σας συλλάβουν, λέγει στους Αποστόλους του ο Χριστός. Προτού γίνουν αυτά, θα γίνουν αυτή η διωγμή των Αποστόλων, των Χριστιανών γενικότερα. Και διώξουσι. Θα σας συλλάβουν και θα σας διώξουν. Κύριε Σωτρόπουλο, αφού λέει θα σας επιβάλλουν τα χέρια, δεν είναι είδος διωγμού αυτό, γιατί το επαναλαμβάνει? Ναι, ωραία η παρατήρηση, δημιουργεί μια απορία. Αφού λέει θα πλώσουν τα χέρια να σας συλλάβουν, γιατί μετά λέει θα σας διώξουν? Το διώξουσι εδώ έχει δικαστική έννοια. Θα ασκήσουν ποινική δίωξη εναντίον σας. Θα σας εναγάγουν ενώπιον των δικαστηρίων. Τελικά η Αγία Γραφή δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Στίχο βρίσκει κανείς πολλές δυσκολίες. Η Αγία Γραφή, θα έλεγα, είναι πολύ απλό αλλά και πολύ δύσκολο βιβλίο. Έχει χωρία που είναι απλά, τα καταλαβαίνει και ο πιο απλοϊκός άνθρωπος, αλλά έχει και χωρία δύσκολα και πολλά χωρία δύσκολα, πάνω στα οποία έχουν στύψει και έχουν τσακίσει τα μυαλά τους τα ισχυρά πνεύματα 20 μέχρι σήμερα αιώνων, και σε μερικά δύσκολα χωρία δεν έδωκαν μία ερμηνεία που να μας πείθει ότι είναι η σωστή ερμηνεία. Μάλιστα. Είναι άβυσο ζητημάτων η Γραφή, όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο μεγαλύτερος πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας και ο πρίτανης των ερμηνευτών της Αγίας Γραφής. Δεν είναι αυτό που λένε μερικοί επιπόλαιοι άνθρωποι που δεν έχουν διάθεση να ανοίξουν τη Γραφή να δουν τα μεγαλεία του Θεού. Τι λένε αυτοί? Λοιπόν, τι λένε αυτοί, κύριε Ζώγα? Η Γραφή λέει τα ξέρουμε αυτά. Συμ χαμ και Ιάφεθ. Δεν είναι συμ χαμ και Ιάφεθ. Είναι πολλά πράγματα η Γραφή. Και το είναι βάθος, βάθος και πλούτος γνώσεως και σοφίας Θεού. Και το αυτού πνεύματος ήταν οι διάφοροι αιρεσιάρχες, αρχαίοι και νεότεροι, κύριε Σωτρόπουλε, που νόμισαν ότι με τις δικές τους δυνάμεις θα ερμηνεύσουν αλλά αυτή τους Αγία Γραφή.
χωρίς να προσέξουν ότι η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Το κριτήριο της ορθότητος της ερμηνείας της γραφής σε ζητήματα πίστεως, ενώ όχι ολολογικά ζητήματα, μάλιστα, είναι η συνείδηση της Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία ξέρει τι είναι το ορθό. Και αν καίονταν αυτή τη στιγμή όλα τα αντίτυπα της Αγίας Γραφής, η Εκκλησία δεν θα έπαβε να ξέρει ποια είναι η αλήθεια, η Εκκλησία, ποια είναι η πίστη στα ορθά δόγματα. Η Εκκλησία προϋπήρχε της συγγραφής της Καινής Διαθήκης. Ακριβώς. Μάλιστα. Με προτού γραφή Καινή Διαθήκη, η Εκκλησία δεν ήξερε τι πίστευε και πώς τελούσε τα μυστήρια. Προηγείται η Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, η βάση και η κολόνα πάνω στην οποία στηρίζεται η αλήθεια. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία είναι ο εγγυητής της γραφής. Η Εκκλησία μας είπε ότι αυτό είναι θεόπνευστο βιβλίο του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά, του Ιωάννου, του Παύλου, του Πέτρου. Η Εκκλησία μας τα βεβαίωσε και η Εκκλησία στα ζητήματα της πίστεως ερμηνεύει αλάθητα την Αγία Γραφή. Όχι ο Πάπας, ε. Μάλιστα. Ή ο Ρώσιλ. Ούτε ο καθένας κατά το δοκούν. Παραδιδόντες οι συναγωγάς και φυλακάς θα σας ασκήσουν, λέει, δίωξη και θα σας παραδώσουν σε συναγωγές και θα σας ρίξουν σε φυλακές, πράγματα που συνέβησαν στους Αποστόλους, θα σας οδηγήσουν ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων, ένεκεν του ονοματός μου, για το όνομά μου. Αυτή εδώ για φράσεις μας θυμίζει και λίγο παλαιοδιαθηκική έκφραση, κύριε Στρόπουλε, αλλά όχι στο όνομα του Ιησού, εκεί στο όνομα του Γιαχβέ. Η Παλαιά Διαθήκη θέλει τα πάντα να γίνονται στο όνομα του Γιαχβέ. Η Καινή Διαθήκη θέλει τα πάντα να γίνονται στο όνομα του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι αυτός ο Γιαχβέ, αυτός ο αληθινός Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, σαρκωμένος, σταυρωμένος και αναστημένος. Και μάλιστα από τα πιο απλά, όπως είναι η προσφορά ενός ύδατος, ενός ποτηρίου με νερό, λέει, όπως λέει η Γραφή, μέχρι την αποστολή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι είναι. Αν ήταν ποτέ δυνατόν να είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που λέει εταιρεία Σκοπιά και να γίνονται αυτά στο όνομά του, αν ήταν ποτέ δυνατόν. Κανείς άγγελος δεν είπε να θυσιάζονται οι άνθρωποι για χάρη του. Ούτε Απόστολος είπε ποτέ, δεν είπε ο Παύλος ποτέ, θέλω να θυσιαστείτε για το όνομά μου, για χάρη μου. Οι άνθρωποι και οι άγγελοι είναι κτίσματα. Ο Χριστός είπε, θα διωχθείτε, θα φυλακιστείτε, θα δαρείτε, θα οδηγηθείτε ενώπιον βασιλέων, ηγεμόνων και θα θανατωθείτε για το όνομά μου, για τη δόξα μου. Όχι για το όνομα του Πατέρα. Διότι πιστεύετε σε μένα και διότι αγωνίζετε για τη δόξα μου. Γιατί ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός, είχε τη συνείδηση ότι είναι Θεός, ο αληθινός Θεός. Αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριων, τότε θα οδηγηθείτε σε συναγωγές, σε ενώπιον βασιλέων, ενώπιον ηγεμόνων, μεγάλων και τρανών της γης. Αυτό σε καλό θα σας βγει, λέει ο Χριστός, διότι θα είναι ευκαιρία να δώσετε μαρτυρία για μένα, για την αλήθεια. Όπως την έδιναν οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι ομολογητές. Θες Θεούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Να το βάλτε καλά στις καρδιές σας, να μην προμελετάτε, να μην μελετάτε, να μην σκέπτεστε και να μην φροντίζετε εκ των προτέρων πώς θα απολογηθείτε ενώπιον στις συναγωγές, στα συνέδρια, ενώπιον των βασιλέων, των ηγεμών. Μη σας απασχολεί το θέμα της απολογίας, λέει ο Χριστός στους Αποστόλους του. Γιατί? Διότι εγώ θα σας δώσω στόμα, θα σας δώσω λόγο δηλαδή και σοφία, στην οποία δεν θα μπορέσουν να φέρουν, να αντίπουν ή να αντισταθούν όλοι αυτοί που αντιφρονούν, οι οποίοι σας πολεμούν. Πραγματικώς, αγαπητοί τηλεθεατές, το Ευαγγέλιο είναι η σοφία του Χριστού. Έχουν γραφεί εκατομμύρια αναρρύθμιτα βιβλία, τα ισχυρά πνεύματα που ξέρουν να κρίνουν την αξία των κειμένων ομολογούν ότι τη σοφία της Καινής Διαθήκης δεν την έφτασε κανείς, ούτε θα τη φτάσει ποτέ, προεξοφλούν και το μέλλον. Είναι ασύγκριτο το Ευαγγέλιο, μοναδικό, αιώνιο, αθάνατο, διότι είναι όντως Λόγος Χριστού. Ο Χριστός δεν έγραψε τίποτε, αλλά οι Απόστολοι που έγραψαν με το λόγο και με τη σοφία που τους έδωκε ο Χριστός. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θαύμα.
Σαράδες ήταν οι περισσότεροι μαθητές, αγράμματοι, αστοιχείωτοι ήταν όλοι. Ο Παύλος ήξερε μερικά γράμματα, ο Λουκάς ήξερε λίγα γράμματα, αλλά αν δεν είχαν θεοπνευστία δεν θα έμεναν αιώνια, ως αιώνια πνεύματα στην ιστορία. Στο στίχο 16. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και συγγενών και φίλων και αδελφών. Θα παραδοθείτε, λέει, στις αρχές και στις εξουσίες, ακόμη και από γονείς και συγγενείς και φίλους και αδελφούς, και θα θανατώσουν πολλούς από εσάς και θα μισήσετε από όλο τον κόσμο για το όνομά μου, λέγει πάλι. Έχουμε τέτοια παραδείγματα στην ιστορία, κύριε Σουτρόπουλε? Πώς δεν έχουμε? Άμα διαβάσει κανείς τους βίους των Αγίων, τα συναξάρια, βλέπει ότι γονείς πιάναν τα παιδιά τους και τα παρέδιδαν στους δημίους και τα σφαγίαζαν, διότι ήταν χριστιανοί και οι γονείς διαφωνούσαν. Γιατί φρικιαστικό. Και σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατέ, εάν μέσα σε μια κοσμική οικογένεια ένα μέλος θρησκεύει πραγματικά, συνειδητά, αν μάλιστα αποφασίσει και να αφιερωθεί στο Θεό, να γίνει μοναχός, να κάνει ιεραποστολή, να πάει ή μοναχός ή ιεραπόστολος, αναστατώνεται όλο το σπίτι. Μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί αυτό, και ασφαλώς είναι το καλύτερο παιδί μέσα στην οικογένεια, και γίνονται όλοι οι εχθροί του και τον απορρίπτουν και τον αποδοκιμάζουν και τον θεωρούν συμφορά, ότι υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα στο σπίτι, και τον επικρίνουν και τον βασανίζουν οι γονείς του και τα αδέρφια του. Κύριε Στροπολί, καταφεύγουν και στον εισαγγελέα ή και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ότι πέστη με προσιτισμό, ότι πέστη πλήση εγκεφάλου. Τρέχουν στα μοναστήρια και άμα σημαστεί... πάει ο νέος και γίνει πόρνος, άσωτος, ναρκωμανής, η κόρη πάει και γίνει πόρνη, άσωτη, ναρκωμανής, δεν γίνεται φασαρία. Άμα πάει να γίνει ένα πρόσωπο ιεραποστολικό ή μοναχικό, αναστατώνεται το σύμπαν. Είναι αυτά που λέει ο Χριστός εδώ. Και εχθροί του ανθρώπου, είπε ο Χριστός, η οικιακή αυτού. Οι άνθρωποι του σπιτιού, μέχρι εκεί φτάνει ο διάβολος, να διεγείρονται και να εξεγείρονται εναντίον ενός ανθρώπου μέσα από το σπίτι που θέλει να λατρεύσει το Θεό. Και πάλι θα είστε μισούμενοι για το όνομά μου. Πάλι για το όνομά μου. Για το όνομά μου. Γιατί ο Χριστός είναι Θεός. Γι' αυτό μιλάει έτσι ο Χριστός. Αν δεν ήταν Θεός ο Χριστός, δεν θα μιλούσε έτσι. Ή αν μιλούσε έτσι, θα λέγαμε ότι είναι ο μεγαλύτερος εγωιστής. Μη γέννητο να σκεφτούμε για τον Χριστό τέτοιο πράγμα. Ο Χριστός είναι Θεός. Γι' αυτό τα πάντα γίνονται για το όνομά του, στο όνομά του, για τη δόξα του. Και θρίξε εκ της κεφαλής ημών ούμοι απόλυτοι. Θα πάθετε όλα αυτά, θα διωχθείτε, θα συρθείτε σε συναγωγές, σε συνέδρια, σε δικαστήρια, θα διωχθείτε, θα δαρείτε, θα βασανιστείτε, θα θανατωθείτε, αλλά τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί, λέει μετά. Κύριε Σωτρόπουλο, εδώ φαίνεται σαν να υπάρχει μια αντίφαση. Έτσι φέρεται. Από τη μια πλευρά κανείς θα χάσει το σώμα του, τη ζωή του, και από την άλλη θα πειραχτεί τρίχα, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Να, γι' αυτό δεν είπαμε προηγουμένως, κύριε Ζώγα, ότι η Αγία Γραφή έχει δύσκολα χωρία. Είναι και εύκολο και δύσκολο βιβλίο η Γραφή. Πραγματικώς. Από το ένα μέρος να λέει θα υποστείτε τόσα βασανιστήρια και θάνατο, και από το άλλο να λέγει όμως τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα καθεί, αυτό φέρεται αντίφαση. Και είναι πολλά μέσα στη Γραφή που φαίνονται ως αντιφάσεις, αλλά φαίνονται ως αντιφάσεις, δεν είναι πραγματικός αντιφάσεις. Ποια είναι η έννοια εδώ? Μάλιστα κάποιος μαρξιστής κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο με τίτλο «Οι αντιφάσεις της Καινής Διαθήκης». Ναι. Λοιπόν, εγώ που από μικρό παιδί διαβάζω και ερευνώ την Αγία Γραφή, δεν βρήκα πραγματικές αντιφάσεις. Φαινομενικές βρήκα πλήθος. Πραγματική ούτε μία αντίφαση. Να, παράδειγμα εδώ. Λέει ο Χριστός θα θανατωθείτε, θα χάσετε όλο το σώμα με άλλα λόγια, και μετά λέει αλλά ούτε μια τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί. Αυτό φαίνεται ως αντίφαση, έτσι? Και μάλιστα ως έσπευσα, μεγάλη έσπευσα αντίφαση. Έσπευσα να το θέσω σε μορφή ερωτήσεως, κύριε Στρόπουλε. Η έννοια ποια είναι? Να δείτε πως οικονομούνται τα πράγματα. Ή ότι ούτε τρίχα από την κεφαλή σας δεν θα χαθεί χωρίς να το θέλει ο Θεός. Χωρίς να το θέλει ο Θεός. Η επεξήγηση ήταν αναγκαία. Και έχουμε παράλληλο χωρίο στο Ματθαίο η άλλη εξήγηση, η οποία είναι και σπουδαιότερη. Και αυτή η εξήγηση που λέμε εκεί καταλήγει. Ότι ό,τι και αν σας συμβεί,
ό,τι και σας συμβεί, ούτε στο ελάχιστο δεν θα ζημιωθείτε. Η τρίχα τι είναι, ένα ελάχιστο πράγμα. Ό,τι και αν σας συμβεί, οσιδήποτε διωγμή, οσιδήποτε περιπέτειες, οσαδήποτε βασανιστήρια και θάνατος, δεν θα ζημιωθείτε στο ελάχιστο. Εννοεί δεν θα ζημιωθείτε ως προς το θέμα της σωτηρίας. Δυστυχώς με ετελείωσε ο χρόνος. Διότι και η ψυχή θα σωθεί και το σώμα ένδοξο κατά την Ανάσταση θα ενωθεί με την ψυχή και όλος ο άνθρωπος ολόκληρος και τέλειος θα βρεθεί κοντά στο Θεό. Με ειδοποίησαν ότι τελείωσε ο χρόνος. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, τελειώσαμε για σήμερα. Κάνω πάλι έκκληση, θα έλεγα, στα χριστιανικά σας αισθήματα, στα χριστιανικά σας φρονήματα, να διαβάζετε την Αγία Γραφή και να τη να ανοίγετε την Αγία Γραφή και όχι απλό να τη διαβάζετε, να τη μελετάτε και να την ερευνάτε μέρα και νύχτα ακόμη. Είναι άλλωστε εντολή της ιδίας της Αγίας Γραφής του Θεού. Θα είμαστε πάλι μαζί συν Θεό την άλλη Κυριακή στις 7 η ώρα ακριβώς, Ζωντόχου Πηγή 44, θα έχουμε γενικό κήρυγμα. Θεία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Γεια σας φίλοι και φίλες, άλλη μία φυλακτή διάβαση, άλλη μία εκβαθέων εξομολόγηση. Πρωτότυπο απόψε το θέμα μας, Βυζάντιο, εικόνες. Θέλω όμως πριν προχωρήσω να ευχαριστήσω στην κυριολεξία τις χιλιάδες τηλεθέατες, χιλιάδες, για τα γράμματά τους, για τα τηλεφωνήματά τους, για τη συμπαράσταση, για το αντιαιρετικό κέντρο, για το αντιαιρετικό κίνημα. Φαίνεται ότι εδώ παρουσία, όπου και απόψε είναι κοντά μου, του Αρχιμανδρίτου, του πατρός Εμμανουήλ Καλύβα, είχε και την ευλογία και άνοιξαν οι καρδιές των ανθρώπων. Χιλιάδες είναι, λέω, τα τηλεφωνήματα και τα τηλεγραφήματα και οι επιστολές συμπαραστάσεως και Θεού θέλοντος στις 16 Δεκεμβρίου, όπως ήδη το ανήγγειλα, στο ξενοδοχείο Κάραβελ, όπου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση, να γίνει ο απολογισμός, να γίνει ο απολογισμός και του τι κάναμε μέχρι σήμερα, να γίνει και ο οικονομικός απολογισμός. Θα έχουν κληθεί όσοι πρέπει να κληθούν. Η είσοδος είναι ελευθέρα, θα έρθετε όλοι σας, όσοι θέλετε να έρθετε, όσοι έχετε συμπαρασταθεί και όσοι δεν θέλετε να συμπαρασταθείτε εις το αντιαιρετικό κίνημα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς ζητάμε και την ηθική και την ηλική συμπαράσταση. Θα εκλεγεί εκεί ένα προσωρινό διοικητικό συμβούλιο. Θα γίνει από μένα μία παράδοση του έργου το οποίο έχει γίνει μέχρι σήμερα, όπως το είχα υποσχεθεί, και θα προχωρήσουμε πλέον